Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι για ακόμα μια φορά στους δημιουργικούς διαλόγους με τον αγαπητό γιατρό και συγγραφέα κύριο Βασιλέα Τσακλή και τον Αργύρη Μάτη. Χαίρετε και από μένα. Σήμερα, πριν προχωρήσουμε στο επεισόδιο που έχει τίτλο «Την πορεία προς την Εμαούς», θα ήθελα προσωπικά να πω δύο λόγια για την εκπομπή μας. Τα θέματα που επιλέγουμε, φίλοι τηλεθεατές, ακολουθούν τα βήματα του Χριστού και τα θεόπνευστα κείμενα των Ευαγγελίων. Με αυτόν τον τρόπο η εκπομπή μας είναι μια μαρτυρία πίστης, είναι μια έκφραση του βιώματος της εν Χριστώ ζωής, ένα κήρυγμα ιεραποστολής και μετάδοσης του χριστιανικού μηνύματος. Και όπως οι Ευαγγελιστές, έτσι και εμείς δεν αναφερόμαστε στο παρελθόν, αλλά σε γεγονότα που έχουν σημασία για τον κάθε άνθρωπο, κάθε εποχής, κάθε τόπου, ανοίγοντάς τον έναν δρόμο για μια νέα ζωή που αφορά την σωτηρία του και τη σχέση του με τον Θεό. Να πούμε λοιπόν για το σημερινό μας επεισόδιο ότι το περιστατικό του Ευαγγελίου της πορείας προς την Εμαούς εντάσσεται στο πλαίσιο των εμφανίσεων του Αναστάντας Χριστού στους μαθητές. Το συγκλονιστικό αυτό περιστατικό μας το διασώζει ο Ευαγγελιστής Λουκάς και τον αναφέρει μονολεκτικά και ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Το περιστατικό αφορά την συνοδοιπορία του Αναστημένου Χριστού με δύο από τους μαθητές, με κατεύθυνση από Ιεροσόλυμα προς Εμαούς. Να πω μόνον, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Τσακλή, ότι η πορεία προς Εμαούς, που μόλις ξεκινά και εμείς αρχίζουμε να ακολουθούμε, συμβαίνει εν αυτή τη ημέρα με την οποία δηλώνεται η Κυριακή, η ημέρα της Αναστάσεως, και η θεολογική του δυναμική της πορείας είναι τεράστια, αφού συμπυκνώνει μέσα σε αυτήν την πορεία την εμπειρία με την εν Χριστώ ζωή. Σωστά, σωστά. Κύριε Μάντη, κάθε κομμάτι από το Ευαγγέλιο είναι αντικείμενο μεγάλης αναλύσεως και κάθε λέξη, θα λέγα, από το Ευαγγέλιο είναι πάρα πολύ σοβαρή, γιατί ξέρετε, είναι αγιοπνευματικός λόγος, είναι ο λόγος του Θεού. Βλέπετε ότι, ας πούμε, στα δόγματα λέει «εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Δεν μας έκανε μεγάλη εντύπωση όταν λέγαμε «στο όνομα του Πατρός», αλλά συνήθως όταν είναι τρία ονόματα, λέμε στα ονόματα. Δεν λέμε στο όνομα. Στο όνομα λέμε για έναν συνήθως. Όμως ο Κύριος το είπε αυτό για να καταλάβουμε ότι είναι ένας Θεός με τρία πρόσωπα, όπως είναι η δογματική σωστή ερμηνεία αυτής της αποστροφής. Κάνουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια και για τους εαυτούς μας, γιατί μαθαίνουμε πράγματα συνεχώς. Ο άνθρωπος αηγυράσκων, λέει, γυράσκω ή διδασκόμενος, μαθητεύω, δηλαδή μέχρι τα γεράματά μου, πάει να πει αυτό το πράγμα. Και ιδίως στα γεράματα ο άνθρωπος προσπαθεί να συγκρατήσει κάποια πράγματα τα οποία ήξερε παλιότερα. Γιατί έρχονται και φεύγουν μερικά πράγματα, η ζωή δεν είναι στατική, αλλά έχει μια δυναμική τέτοια. Η πορεία προς Εμαούς λοιπόν αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά. Εκεί αναλύεται περισσότερο και επισημαίνεται. Ο Λουκάς και ο Κλεόπας, που λέει ο Λουκάς παρακάτω για τον Κλεόπα, δεν είναι μαθητές του Χριστού στους 12 μέσα, είναι από τους 70, όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, δηλαδή από τον δεύτερο κύκλο μαθητών. Ο Χριστός είχε ένα πολύ κλειστό κύκλο με τρεις μαθητές, με τους οποίους συνεργαζόταν πιο άμεσα και τους πήγαινε για να τους δείξει τα μυστήρια του με μεγαλύτερη, γιατί αυτοί ήταν πιο κατάλληλοι, πιο ζωντανοί οι πίστοι τους, όπως ήταν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης. Τα δύο αδέρφια των Ζεβεδαίων και ο Πέτρος. Όχι πως ήταν και αυτοί αλάθαστοι, κάνανε πολλά λάθη και τους διώχθανε πάντοτε ο Χριστός. Μάλιστα τον Πέτρο τον επέπληξε κιόλας και τον είπε Σατανά σε μια στιγμή. Δηλαδή, όχι πως είναι ο ίδιος ο Σατανάς, αλλά πως αυτό που λέει ότι το έβαλε ο Σατανάς στο μυαλό. Λοιπόν, ο Κλεόπας και ο Λουκάς,
που διηγείται ο Λουκάς είναι Έλληνας από τη Συρία. Ήταν μικρός όταν ο Χριστός αναστήθη. Φαίνεται δεν πορευόταν με τους 12, τον είχαν έτσι λίγο πιο έξω, γιατί και μικρό παιδί μπορεί να ήταν, μπορεί να ήταν 20 χρονών, δεν ξέρω, δεν έχω εντρυφήσει το θέμα αυτό, αλλά εφόσον ήταν ακόλουθος του Παύλου, ο Παύλος έρχεται μετά από 10 χρόνια, 12 χρόνια μετά τον Χριστό και κάνει περιοδίες. Μάλιστα, μπορεί να πει κανείς ότι στην Ιερουσαλήμ πήγε μετά από 15 χρόνια. Τα λέω αυτά για να συστήσουμε αυτούς τους δύο ανθρώπους, τον Λουκά και τον Κλεόπα. Όχι πως δεν είχαν πίστη, αλλά δεν είχαν δυνατή πίστη, δεν είχαν δύναμη πίστεως. Γι' αυτό μας περιγράφει λοιπόν αυτή την περιπέτειά τους, όταν περπατούσαν στην Ιερουσαλήμ, έτσι λίγο σαν χαμένοι, διότι άκουσαν ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Τον είδαν οι γυναίκες δηλαδή, όχι πως το πίστεψαν αμέσως. Η πορεία προς Εμμαούς λοιπόν είναι, έχει ως εξής. Το γράψαμε λίγο έτσι επιγραμματικά, αλλά να διαβάζετε. Πρώτος μαθητής. Σήμερα έχω καρδιά πιο βαριά και από τα σίδερα, λέει στον άλλον. Δεν είναι η καταγραφή του Ευαγγελίου, αλλά είναι το νόημα είναι στο Ευαγγέλιο. Ο δεύτερος μαθητής. Μήπως εγώ νομίζω ότι είμαι καλύτερα, του λέει. Από τότε που άκουσα πως ο δάσκαλός μας ζει, ενώ εμείς με τα ίδια μας τα μάτια τον είδαμε στο μνήμα, ανάστατος είμαι κι εγώ. Και εκείνη τη στιγμή, αγαπητέ μου αδερφέ και φίλοι τηλεθεατές, τον πλησιάζει ένας ξένος. Τους πλησιάζει ένας ξένος. Θα δούμε στη συνέχεια ποιος ήταν ο ξένος αυτός. Και τους ρωτάει, εσείς τι έχετε και προπατάτε έτσι σκυφτή και κατηφής. Ήταν φανερό ότι ήταν προβληματισμένοι πάρα πολύ και στεναχωρημένοι. Τι σας συμβαίνει άραγε, τους λέει. Του λένε αυτοί, εσύ κατοικείς εδώ στην Ιερουσαλήμ και δεν ξέρεις τι συνέβη με το δάσκαλό μας, τον Κύριο Ιησού Χριστό, πώς πέθανε, τον σκότωσαν και σήμερα μάλιστα ακούστηκε πως έχει αναστηθεί, είναι ζωντανός και τον είδαν πάλι. Και γιατί εσείς να απορείτε, τους λέει, αφού ο δάσκαλός σας, ο ξένος μιλάει, τα είχε πει αυτά σε εσάς. Μα και οι προφήτες τα είχαν γράψει πως εκείνος και τα είχαν γράψει ότι εκείνον ο τάφος και ο θάνατος δεν μπορούν να τον κρατήσουν. Και συχνά τους έλεγε πάρα πολλά και τους εξηγούσε από τις γραφές, τους έλεγε συνεχώς πράγματα μέσα από τις γραφές ο ξένος, μέχρι που φτάσανε στους Εμμαούς στο σπίτι τους, στο σπιτάκι που είχαν εκεί. Ξένε τον παρακάλεσαν, αν είδανε ότι ο ξένος ήθελε δεν μπορούσε να μπει, δεν έκανε κίνηση να μπει προς το σπίτι και του είπανε ξένε, βράδιασε και κόπιασε εδώ στο σπιτικό μας να εξαποστάσεις και να γευτείς λίγο το ψωμί μας κλπ. Θα μας κάνει πολύ χαρά. Αλλά καθώς κάθεσε στο τραπέζι, ο ξένος μέχρι εκείνη τη στιγμή πήρε στα χέρια του το ψωμί και το έκοψε. Και το έκοψε με τέτοιο τρόπο που σάστησαν, γιατί είχαν δει πώς κόβει ο Χριστός το ψωμί σε αυτές τις περιπτώσεις. Και τον αναγνώρισαν, λέει, μόλις έκοψε το ψωμί. Άνοιξαν, φαίνεται, τα μάτια τους εκείνη την ώρα και ήταν κάτι που δεν το έβλεπαν πριν. Ο Χριστός πολλές φορές όχι τυφλώνει, αλλά θαμπώνει λίγο τις οράσεις των ανθρώπων για κάποιο σκοπό. Δηλαδή να τους εκμεύσει κάποιο πράγμα ή να μιλήσουν. Δίχως να ξέρουν ότι είναι αυτός και σε αυτή την περίπτωση αυτό συνέβη. Δηλαδή δεν τον είχαν αναγνωρίσει πριν να κόψει το ψωμί. Και τότε αναφώνησα, λέγει δύο, ο Κύριος αυτός είναι ο Κύριος μας. Και τότε ο ξένος έγινε άφαντος, εξαφανίστηκε από μπροστά τους. Να προσθέσω κάτι εδώ. Ναι, βεβαίως. Σε αυτή την πορεία οι Απόστολοι είναι σκυθροποί. Αυτό που ζουν μέσα τους είναι μη αναστάσιμο. Ο τρόπος, η συμπεριφορά και τα συναισθήματα που έχουν εκείνη τη στιγμή είναι διαφορετικά από εκείνα του αναστημένου Χριστού. Άρα λοιπόν, αυτό που κρατάει τα μάτια τους δεσμευμένα, ώστε να μην μπορούν να τον αναγνωρίσουν, είναι η εσωτερική τους κατάσταση.
είναι το κενό εμπιστοσύνης. Βιώνουν μια απελπισία, μια απογοήτευση και μια ψυχική κατάρρευση. Δεν λειτουργεί η εμπιστοσύνη, η σχέση έχει διαραγεί, η χαρά έχει εκπορθηθεί και η ειρήνη των καρδιών έχει διασαλευθεί. Ναι, ακριβώς. Είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, δηλαδή ψυχολογικά έχουν τόσο πολύ πέσει που δεν μπορούν να σκεφτούν ούτε λογικά. Για συνεχίστε αυτό. Θα ήθελα λίγο να πω στο σημείο που ο Χριστός πλησιάζει τους μαθητές. Προχωράνε οι μαθητές προς Εμαούς και έρχεται από πίσω σιγά σιγά ο Χριστός και τους πλησιάζει. Ο Χριστός πλησιάζει τους μαθητές σταδιακά και ερχόμενος από πίσω τους, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ένα δισταγμό, σαν να μην θέλει να συναντηθεί μαζί τους σε πρώτο χρόνο, σαν να του ξανασκέφτεται. Το κάνει αυτό φυσικά όχι γιατί διστάζει, αλλά γιατί επιθυμεί καταρχήν να ενεργήσει ένα πλησίασμα και όχι μια συνάντηση. Καταλαβαίνει ότι οι δύο μαθητές είναι βαθύτατα πληγωμένοι, τσακισμένοι ψυχολογικά, απογοητευμένοι και θέλει αρχικά μόνο να τους πλησιάσει. Με μια λεπτή διάκριση που μόνο ο Χριστός μπορεί να πραγματώνει, σαν μια πληγή που επώδυνα αιμορραγεί, δεν βάζεις το χέρι σου, κινείσαι περιμετρικά και καθαρίζεις το αίμα, να περιορίσεις την αιμορραγία για να γνωρίσεις το τραύμα. Ο Χριστός δεν επιθυμεί να προκαλέσει αμέσως μια συνάντηση μαζί τους, ερχόμενος προς αυτούς κατά πρόσωπο και ανακόπτοντας έτσι την πορεία τους. Θα λειτουργούσε έτσι η παρουσία τους σαν εμπόδιο, πάνω στο οποίο οι μαθητές θα πρόσκουραν και θα σταματούσαν. Ο Χριστός έρχεται από πίσω, επιθυμώντας να μην επιβάλλει την παρουσία Του, να μην ανακόμψει την πορεία τους, να μπει σιγά σιγά μέσα σε αυτή, μέσα στην καρδιά τους και να γίνει σταδιακά αποδεκτός ως συνοδοιπόρος τους. Ναι, συνεχώς τους συμβουλεύει μέσα από την Αγία Γραφή. Τους λέει δηλαδή πάρα πολλές εξηγήσεις για το τι τους έχει πει προηγουμένως ο Χριστός. Και ακόμα δεν έχουν καταλάβει αυτοί πώς αυτός ο άνθρωπος μιλάει έτσι με τόσο εμβρύθια, με τόση γνώση των γραφών κλπ. Έπρεπε να είναι ένα σπουδαίο πρόσωπο για να ξέρει αυτά τα πράγματα που έλεγε ο Χριστός σε αυτούς. Λοιπόν, καθώς γύριζαν λοιπόν, τον άφησαν λοιπόν εκεί πέρα το σπίτι, άφησαν το σπίτι και έφυγαν να πάνε να συναντήσουν τους άλλους αδερφούς, δηλαδή τους μαθητές του Χριστού και να τους πούνε ότι είδαν το Χριστό. Γιατί και οι άλλοι ήταν αναστατωμένοι. Όποιος δηλαδή είχε κάτι, μια πληροφορία πάνω σε αυτό, έτρεχαν δηλαδή πίσω, δίχως να φάνε όπως φαίνεται, διότι αναγνώρισαν στη μορφή αυτού το δάσκαλό τους, ο Λουκάς, λέει. Όσα ακούσαμε, αδερφέ, αυτό που ρώτησε για τον ψαλμό του Δαβίδ, τους Φαρισαίους, γιατί εδώ στον ψαλμό ο Δαβίδ μιλάει για δύο κυρίους και λέει, είπε ο Κύριος στον Κύριό μου. Και τότε ο Ιησούς είχε ρωτήσει τους Φαρισαίους, ποιος είναι ο πρώτος και ο δεύτερος Κύριος. Και αυτοί καταλάβανε τότε ότι θα τους έλεγε ότι ο πρώτος Κύριος είναι ο Πατέρας και ο δεύτερος είναι ο Υιός, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ένας Κύριος αφού λέει, είπε ο Κύριος τον Κύριό μου. Ο δάσκαλός μας ο Χριστός λοιπόν, είδες, τους ρώτησε και τους διαφώτισε και σε άλλα. Και λέει ο Κλεόπας τώρα, ο άλλος ο συνοδοιπόρος, γιατί ο Λουκάς δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά του, αλλά επειδή είναι μέσα στο Ευαγγέλιο του, είναι φανερό ότι αυτός ήταν το άλλο μέλος. Ο Κλεόπας λέει, και μόνο αυτό, μας θύμισε και τον Ιωνά, ο οποίος του είχε πει ο Χριστός, δεν θυμάστε τον Ιωνά, λέει, στην Παλαιά Διαθήκη, μια Διαθήκη υπήρχε τότε, δεν υπήρχε και μια Διαθήκη ακόμα, δεν θυμάστε τον Ιωνά στη Διαθήκη, που λέει πως ήταν μέσα στο ψάρι τρεις ημέρες, σε μια φάλαινα βέβαια, για να χωρέσει, και εκεί προσευχόταν κουλουριασμένος και έλεγε στο Θεό, συγχώρεσέ με Θεέ μου, γιατί αμάρτησα και δεν πήγα εκεί που μου είχες πει και τώρα να βρίσκομαι μέσα σε ένα ψάρι ας πούμε. Και έμεινε τρεις μέρες.
Είχε πει ο Χριστός λοιπόν ότι και εγώ θα μείνω στη γη όπως ο Ιωνάς. Τρεις μέρες έμεινε μέσα στο ψάρι, μέσα στο κύτος αυτό. Λοιπόν, πώς δεν είχαμε καταλάβει, λέει, ότι αυτές οι τρεις. Και μετά βγήκε βέβαια ο Ιωνάς, τον έβγαλε έξω στη στεριά, λέει το ψάρι. Πώς λοιπόν δεν είχαμε καταλάβει ότι και ο Κύριος αυτό εννοούσε, ότι θα μείνει στη γη τρεις μέρες και μετά θα αναστηθεί. Τώρα προβληματίζονται μετά, εκ των υστέρων. Λοιπόν, μετά τους δύο κυρίους σκεφτήκανε ότι τους είχε πει και για τον Ιωνά. Και ο Κλεόπας λέει μόνο αυτό. Και άλλα μας θύμισε, λέει ο δάσκαλος, ότι θα μείνει τρεις ημέρες, μας το είχε πει. Και έλεγε ότι σε τρεις μέρες θα αναστηθώ. Αλλά εμείς δεν καταλαβαίναμε. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τα λόγια του τότε. Και τους είπε και για τον Δανιήλ, φαίνεται, μια προφητεία που λέει ότι ο Χριστός θα εμφανιστεί μετά από 70 εβδομάδες ετών, δηλαδή 490 χρόνια. Και όντως ο Χριστός εμφανίστηκε μετά από 490 χρόνια από την προφητεία του Δανιήλ. Πώς θα γινόταν, αγαπητοί μου, αυτό, κύριε Μάντη, αν δεν είχε πληροφορία ο Δανιήλ από τον ίδιο το Θεό, θα μπορούσε να το βρει μόνο του τη χρονολογία που θα ερχόταν ο Χριστός? Όχι, δεν μπορούσε. Όχι, καμία περίπτωση. 490 χρόνια δεν μπορεί κανείς να δει μπροστά. Ούτε ένα χρόνο δεν μπορούμε να δούμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει του χρόνου. Λοιπόν, ο Δανιήλ όμως τον αναφέρει, όχι με το όνομα Χριστός, κοιτάξτε, τον λέει χρήσμα και ηγούμενο. Αλλά μιλάει ότι είναι ο Άγιος των Αγίων και ότι η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Αυτά στο 8ο κεφάλαιο μπορείτε να τα βρείτε στο βιβλίο του Δανιήλ. Δεν είναι μεγάλος ο Δανιήλ, είναι πολύ λίγος, έχει λίγα κεφάλαια. Ο Δανιήλ λοιπόν είπε ότι ο ίδιος ο Θεός του το αποκάλυψε. Και ο Λουκάς. Συνομιλούν. Αλλά και τι σύμπτωση λέει, τρόπος του λέει. Υπάρχει ένας μεγάλος Έλληνας τραγικός, ο Εσχύλος. Αυτά δεν υπάρχουν στο Ευαγγέλιο, σας λέω, είναι το αφήγημά μας. Ένας Έλληνας μεγάλος τραγικός που λέγεται Εσχύλος και γράφει για τον Προμηθέα, ότι θα τον ελευθερώσει, λέει, ο γιος μιας Παρθένου. Ο Έλληνας τραγωδός μιλάει για την Παναγία, δεν το ξέρει κιόλας. Ή και αυτός είχε μία έλαμψη του Πνεύματός του από τον Θεό. Δεν ξέρουμε πώς. Μιλάει για το γιο της Παρθένου. Αυτός θα ελευθερώσει, λέει, τον Προμηθέα, Δεσμότη. 490 χρόνια την είπε αυτή την κουβέντα ο Προμηθέας, ο γραμμένος από τον μεγάλο τραγικό Εσχύλο. Ο ένας ήταν στη Βαβυλώνα και ο άλλος στην Αθήνα. Ο ένας έγραφε προφητεία και ο άλλος έγραφε ένα έργο που θα παιχτεί στην Αθήνα σαν τραγωδία. Αλλά και ο Ισαΐας ο προφήτης, πριν από όλους που προφητεύει, ότι μια Παρθένος θα γεννήσει ένα γιο. Τώρα εδώ. Εγώ προβληματίζομαι και λέω. Μήπως ο Εσχύλος ήταν γνώστης των βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης. Θα μου πεις πως ήρθαν τα βιβλία στα χέρια του, μα υπήρχαν έμποροι, οι οποίοι ταξιδεύαν όλο τον κόσμο. Πηγαίνανε στο Ισραήλ, πηγαίνανε στην Αίγυπτο, πηγαίνανε στην Ελλάδα, πηγαίνανε στην Ιταλία. Άρα υπήρχε μια επικοινωνία μεταξύ τους. Δεν ήταν τόσο έτσι τα πράγματα. Δεν είναι όπως σήμερα, αλλά υπήρχε μια επικοινωνία. Μπορεί να ήταν κοινωνός αυτών των βιβλίων του Ισαΐα, παραδείγματος χάρη, που λέει ότι μια Παρθένος θα γεννήσει ένα γιο και το όνομά του θα σημάνει ο Θεός μαζί μας. Αυτό το γράφει ο Ισαΐας. Πόσα χρόνια λέτε? 800 χρόνια προ Χριστού. Νομίζω ότι είναι 800. Αν δεν είναι 1000, είναι 800 ο Ισαΐας. Και ο Ισαΐας προφητεύει για μια Παρθένου που θα γεννήσει ένα γιο και το όνομά θα σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Αυτό είπε με λίγα λόγια και ο Προμηθέας. Και τώρα, για να σας αφήσω να μιλήσετε κι εσείς. Ο Θεός μαζί μας. Αυτό λέγεται στα εβραϊκά Εμμανουήλ. Γι' αυτό και το όνομα του Χριστού μερικές φορές το έχουμε Εμμανουήλ και από εκεί έχουμε και το όνομα Εμμανουήλ, εμείς το έχουμε κρατήσει από τον Ισαΐα. Και λέει και η βασιλεία δεν θα έχει τέλος. Μα ποια βασιλεία είναι δυνατόν να μην έχει τέλος? Όλοι οι βασιλείς βασιλέψανε, πεθάνανε και τους διαδέχθηκε κάποιος άλλος. Δεν έμεινε κανένας. Ο μόνος βασιλιάς που θα μείνει
εις τον αιώνα, για πάντα, είναι ο Χριστός. Να λοιπόν. Και συνεχίζει τώρα ο ίδιος ο Λουκάς και λέει: «Η Παναγία εμένα προσωπικά μου κατέθεσε το ότι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της είπε ότι ο Θεός θα τον σκεπάσει, θα τη σκεπάσει και θα γεννήσει Υιό και το όνομά του θα είναι Ιησούς». Αυτό συμπεραίνεται, αγαπητοί φίλοι, δεν γράφεται μέσα στο Ευαγγέλιο. Ο Λουκάς το αναφέρει μόνο ότι η Παναγία, θα την εσκεπάσει την Παναγία και την επίσκεψη του Αρχαγγέλου. Νομίζω ότι μόνο στο Λουκά, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω, ναι. Μόνο στο Λουκά λοιπόν υπάρχει αυτό. Για να μην συνεχίσω, εγώ ο Κλεόπας του λέει ότι εγώ, αδελφέ Λουκά, διάβασα πως ίδιος ο Πατριάρχης ο Ιακώβ προφήτευσε για τον Χριστό και είπε ότι θα γεννηθεί ο βασιλιάς των βασιλέων. Και ο Λουκάς συμπληρώνει και τελειώνουμε. Διάβασα και βρήκα στο Δαβίδ ότι σε ένα ψαλμό γράφει «Ανάστα ο Θεός κρίνουν τη γη». Εκεί συνδυάζεται με το Μεσσία. Και ο Κλεόπας λέει «Γιατί δεν μπορέσαμε να τα καταλάβουμε αυτά?» Και του λέει ο Λουκάς «Ο φόβος μας παρέλυσε το πνεύμα. Ο φόβος μη συλληφθούν από τους Ιουδαίους». Αλλιώς δεν μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί δεν μπορούσαμε να φέρουμε στο μυαλό μας τα λόγια του Χριστού. Και τελειώνουμε και λέει, όταν τους μιλούσε ο Κύριος, όταν μας μιλούσε ο Κύριος, λέει, και τον περάσαμε εμείς για ξένο, δεν γεγόταν η καρδιά μας μέσα, αυτό το λέει το Ευαγγέλιο. Και γεγόταν η καρδιά τους, δηλαδή, αισθανόντουσαν αυτή τη θέρμη του Αγίου Πνεύματος που εξέπεμπε ο Χριστός όταν μιλούσε σε αυτούς για αυτά τα πράγματα που ήταν τα αληθινά πράγματα και προφητείες γι' αυτόν. Να συμπληρώσετε, έχουμε ακόμα. Εγώ να συμπληρώσω και να κλείσουμε με αυτό δηλαδή. Ότι σε αυτή την πορεία ο Χριστός ρωτάει τους μαθητές ποια είναι τα πράγματα τα οποία συζητούν, γιατί είστε σκητροποί καθώς περπατάτε, και είναι χαρακτηριστικό ότι ο Κλεόπας απευθύνεται στον Ιησού με ένα τόνο ονειδισμού, σαν να απευθύνεται σε έναν άνθρωπο εκτός τόπου και χρόνου, ο οποίος δεν έχει ιδέα για τα τεκτενόμενα. Ενώ ο ίδιος ο Κλεόπας κοιμάται, βραδύ στην καρδία, συμπεριφέρεται σαν να είναι ολότερα ξυπνίος, έχοντας πλήρη επίγνωση του όσου συμβαίνουν. Προσέξτε, παράδοξο τώρα. Η συμπεριφορά του Κλεόπα μας φέρνει στη μνήμη μας εμπολής τον τρόπο το δικό μας. Δέσμοι γεγονότων, αδύναμοι να εισχωρήσουμε στο μυστήριο, στην αλήθεια του κόσμου, υπαρκτού και ταυτόχρονα κρυπτόμενου. Είμαστε ανίκανοι να δούμε τη μοναδική αλήθεια, αυτή την αλήθεια του Χριστού. Και στη συνέχεια ο Χριστός δεν προσπαθεί να τους μεταφέρει την δικιά του άποψη, αλλά να ακούσει την δικιά τους εξιστόρηση. Θέλει να γίνει δέκτης όλου του παραπώνου τους, όλης της απογοήτευσης, και θέλει να τους αφήσει να αποτινάξουν όλο του μαύρο φορτίο που κουβαλούν μέσα τους και να είναι και πάλι εκείνος ο οποίος θα το δεχθεί. Ο Χριστός θέλει πρώτα να μπει στον τρόπο που υπάρχουν οι μαθητές, ώστε να τους οδηγούσε αργότερα στον τρόπο το δικό του. Πρώτα θα συμπορευτεί μαζί τους και ύστερα θα τους αποκαλυφθεί. Και κλείνοντας να πω ότι στην παράλληλη αυτή πορεία των δύο μαθητών με τον Αναστημένο Ιησού αντικατοπτρίζεται η συμπόρευση της Εκκλησίας με τον κόσμο και αναδεικνύεται ο τρόπος του να μετέχεις ενεργά στην Ανάσταση και ο τρόπος να την αρνείσαι. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε για σήμερα την εκπομπή μας και σε ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε, αγαπητοί φίλοι. Ευχόμαστε κάτι να έμεινε από αυτά που είπαμε. Γι' αυτό άλλωστε γίνεται και αυτή η προσπάθεια. Προσπαθούμε. Λένε πως ο Κορμπατζόφ ζήτησε να γράψει στον τάφο του μία λέξη. Τη λέξη προσπάθησα. Και εμείς προσπάθεια κάνουμε. Χαίρετε από μένα. Αυτό ακριβώς. Γεια σας και από μένα.